Η αδερφή μου, η Χρυσούλα και εγώ έχουμε ένα φίλο που είναι ποδοσφαιριστής. Το όνομά του είναι Στράτος και είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής στην αγαπημένη μας ομάδα. Ο Στράτος μένει δίπλα μας και μια μέρα μας κάλεσε να πάμε στο γήπεδο να τον δούμε. Ο Στράτος αγαπούσε το ποδόσφαιρο από μικρός. Στην αρχή εκείνος και οι φίλοι του έπαιζαν μπάλα στην αυλή του σπιτιού του. Λίγο αργότερα γράφτηκαν σε ένα ποδοσφαιρικό σύλλογο. Σύντομα τον πήραν στην Εθνική Εφήβων και έγινε ένας γρήγορος επιθετικός. Τότε ήταν που τον πρόσεξε η αγαπημένη μας ομάδα και του έκλεισε συμβόλαιο. Τώρα μπορεί να κερδίζει χρήματα από το ποδόσφαιρο. Όταν ο Στράτος δεν έχει αγώνα, μελετάει στο βίντεο αγώνες των αντίπαλων ομάδων. Προπονείται καθημερινά γιατί ένας καλός ποδοσφαιριστής πρέπει να είναι πάντα σε τέλεια φόρμα. Μετά την προπόνηση του κάνουν μασάζ για να χαλαρώνουν οι μύες. Πού και πού χρειάζεται να επισκεφτεί το γιατρό της ομάδας, γιατί δυστυχώς γίνονται κάποιοι τραυματισμοί. Χάρη στην ειδική θεραπεία όμως, τις περισσότερες φορές ξεπερνιούνται γρήγορα. Κάθε Κυριακή ο Στράτος βρίσκεται με την ομάδα του. Μετά τον αγώνα, οι δύο ομάδες δίνουν συνέντευξη τύπου. Έφτασε η μεγάλη μέρα. Πηγαίνουμε με τη μαμά να παρακολουθήσουμε τον τελικό. Ο αγώνας του τελικού διεξάγεται στο μεγάλο στάδιο της πόλης μας. Οι κερκίδες είναι γεμάτες κόσμο. Επειδή το παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό, θα μεταδοθεί απευθείας από την τηλεόραση. Οι παίκτες μπαίνουν στο γήπεδο. Κάθε ομάδα σχηματίζει μια γραμμή με επικεφαλής τον αρχηγό και τον τερματοφύλακα. Οι προπονητές και οι αναπληρωματικοί κάθονται στους πάγκους στην άκρη του γηπέδου. Οι δύο ομάδες και οι διαιτητές στέκονται στο κέντρο του γηπέδου, στη σέντρα. Μόλις κληρώθηκαν τα τέρματα, οι ομάδες ετοιμάζονται για την πρώτη παλιά. Όλοι οι παίκτες στέκονται στις θέσεις του. Δύο παίκτες, ένας από κάθε ομάδα, στέκονται με την μπάλα στη σέντρα. Ο διαιτητής φυρίζει την έναρξη του αγώνα. Ο παίκτης κλωτσάει την μπάλα προς τους συμπαίκτες του. Σκοπός τους είναι να βάλουν γκολ στην αντίπαλη ομάδα. Το παιχνίδι συνεχίζεται και οι φίλαθλοι είναι ενθουσιασμένοι. Κάθε ομάδα προσπαθεί να εμποδίσει τον αντίπαλο να σημειώσει γκολ. Την μπάλα επιτρέπεται να την ακουμπήσουν με οποιοδήποτε μέρος του σώματος εκτός από τα χέρια. Μόνο ο τερματοφύλακας επιτρέπεται να ακουμπήσει την μπάλα με τα χέρια και φυσικά μόνο στην περιοχή όπου είναι το τέρμα του. Έπειτα από μισή ώρα το παιχνίδι αποκτάει πραγματικό ενδιαφέρον. Τότε η ομάδα του Στράτου κερδίζει κόρνερ. Ένας παίκτης εκτελεί το κόρνερ και στέλνει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Στράτος κάνει μια τρίπλα για να αποφύγει τον αμυντικό της άλλης ομάδας και σουτάρει. Ο τερματοφύλακας πηδάει στον αέρα αλλά δεν καταφέρει να αποκρούσει. Η μπάλα καρφώνεται στα δίχτυα. Το σκορ γίνεται 1-0 για την ομάδα μας. Ύστερα από 45 λεπτά τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. Ο διαιτητής σφυρίζει δύο φορές και οι παίκτες μπαίνουν στα αποδυτήρια. Οι παίκτες ξεκουράζονται. Το ποδόσφαιρο είναι ένα εξαντλητικό άθλημα. Μερικοί κάνουν μασάζ τα πόδια για να αποφύγουν τις κράμπες. Ο προπονητής στέκεται μπροστά από έναν πίνακα και δίνει συμβουλές στους παίκτες του σε αυστηρό τόνο. Εξηγεί στον καθένα ξεχωριστά την τακτική που πρέπει να ακολουθήσει. Η διακοπή των 15 λεπτών τελειώνει. Οι παίκτες επιστρέφουν στις θέσεις τους. Οι ομάδες αλλάζουν τέρματα και θέσεις. Βρισκόμαστε στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα. Ο Στράτος και ο αντίπαλος παίκτης πηδούν στον αέρα. Ο Στράτος είναι πιο γρήγορος, χτυπάει την μπάλα με κεφαλιά και τη ρίχνει στα δίχτυα. Φανταστικό! Κερδίσαμε! Ο Στράτος έκανε ντους και άλλαξε ρούχα. Τώρα ήρθε η ώρα να τον αποχαιρετήσουμε. Στράτο, ήσουν στα αλήθεια καταπληκτικός. Σου ευχόμαστε πάντα νίκες. Το ποδόσφαιρο είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά αθλήματα στον κόσμο. Όταν μεγαλώσουμε, η Χρυσούλα και εγώ θέλουμε να γίνουμε ποδοσφαιριστές.